Γεια σας, είμαι η Ζαμπία Κατσανεβάκη, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο MEP και μέλος της δικού σας επιτροπής της Ομοσπονδίας ΕΔΥΠ, των Συλλόγων ΕΔΥΠ Πανελλαδικά. Είμαστε εδώ σήμερα για συμπαράσταση στους διοκόμενους συναδέλφους από το ΕΚΠΑ, οι οποίοι λόγω της κινητοποίησης που είχαν κάνει προημερών στο κλειδί, στο σέρβερ που θα κάλυπτε τις τηλεεξετάσεις, ένα απεργοσπαστικό μηχανισμό που είχε επιβάλει η κυβέρνηση και είχαν αποδεχτεί οι Βρετανικές Αρχές και η Σύγκλιτος του ΕΚΠΑ, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εργαζόμενοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι, ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων, ο Σύλλογος ΕΤΕΠ και ο Σύλλογος ΕΔΥΠ είχαν συναποφασίσει όλοι ως δράση ενάντια στον απεργοσπαστικό μηχανισμό μία κινητοποίηση έξω από το σερβερ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, διώκονται συνάδελφοι, ένας με ερώτηση απόλυσης μετά από 19 έτη εργασίας ως ΙΔΟΧ, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργασίας, 19 χρόνια υπό αυτό το καθεστώς. Τίθεται ερώτηση απόλυσης για αυτό το συνάδελφο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και τα δύο μέλη από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την κινητοποίηση έξω από το κλειδί και δύο μέλη της Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων των ΑΕΗ καλούνται σήμερα σε ΕΔΕΣ στο γραφείο του αρμόδιου αντιπρίτανη, το οποίο βρίσκεται εδώ στο Αττικό. Γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε εδώ να υπερασπιστούμε όχι μόνο τη δημόσια παιδεία αλλά και την ελεύθερη έκφραση και τη συνδικαλιστική ελεύθερη συνδικαλιστική δράση στα ιδρύματά μας και στην κοινωνία. Διαδηλώνουμε κάθε μέρα και υποστηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως μια αναγκαιότητα για την ως ένας κοινωνικός μισθός, ας πούμε, που θα αποδίδεται πίσω στην ελληνική κοινωνία. Δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέλουμε στήριξη στο Δημόσιο Πανεπιστημίο και μέσα σε αυτό το Δημόσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι δημοκρατικό και να λειτουργεί με συνθήκες που αρμόζουν, να στηρίζεται ολόπλευρα από το ελληνικό κράτος και για τη χρηματοδότησή του, στο να μην πηγαίνουν τα χρήματα και που πηγαίνουν συνήθως για εξοπλισμούς και στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου και των καναλαρχών και όλα αυτά.